Τη μεγαλύτερη πρόκληση αυτή της επανίδρυσης με ταυτόχρονη παραμονή σε ελληνικά χέρια της κορυφαίας ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας, καλείται να αντιμετωπίσει η παρούσα κυβέρνηση, για να είμαστε πιο γενικοί, το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γιατί τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να αφορούν μόνο ένα κόμμα, έστω και το κυβερνητικό, αλλά πρέπει να είναι υπερκομματικές. Εν πάση περιπτώσει, πλέον στα χέρια της κυβέρνησης που σαφώς έχει τον πρώτο λόγο, είναι η πλέον ισχυρή και αξιόπιστη πρόταση στρατηγικής συνεργασίας ιδιωτικού φορέα με την ΕΑΒ, του ΕΦΑ Group, του πλέον επιτυχημένου ομίλου αμυντικών βιομηχανιών της χώρας από το 1974. Θα λέγαμε του πλέον επιτυχημένου ομίλου αμυντικών εταιριών από την εποχή του Μποδοσάκη και της Πυρκάλ, αν και οι εποχές είναι διαφορετικές. Να θυμηθούμε ότι η προηγούμενη πρόταση κάπου εκεί στις αρχές του 2000 των Γερμανών της SEAD είχε ως προαπαιτούμενο την αγορά από την πολεμική αεροπορία του F-2000 Eurofighter. Τώρα δεν υπάρχει κανένα προαπαιτούμενο. Η επίσκεψη του Νίκου Παπάτσα, ο οποίος την χάνει να είναι ένας από τους δύο ισχυρούς άνδρες του ομίλου EFA Group, αντιπρόεδρος του ομίλου με πρόεδρο τον Κρίστιαν Χατζημινά, στα εγγένεια του περιπτέρου της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας στη ΔΕΘ, μόνο τυχαία δεν ήταν. Έστω και αν έγινε με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Ασφάλειας. Η ουσία είναι ότι πλέον υπάρχει μια ισχύρη σε οικονομικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο πρόταση του μεγαλύτερου ελληνικού ιδιωτικού ομίλου στο χώρο της άμυνας για απόκτηση του management και πακέτου των μετοχών της ΕΑΒ, ισχυρότερη και εθνικά η πλέον συμφέρουσα που θα μπορούσε να υπάρξει για μια σειρά κρίσιμων λόγων. Η ΕΑΒ δεν είναι απλά μια αεροπορική βιομηχανία. Είναι ο πυλώνας της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του συνόλου των εναέριων μέσων των ενόπλων δυνάμεων. Εκτός από τη συντήρηση, όλα τα προγράμματα αναβάθμισης ή αγοράς νέων εναέριων μέσων περνούν μέσα από την ΕΑΒ. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Δεν μπορεί να καταλήξει σε χέρια εκτός Ελλάδος. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ελληνικός αμυντικός όμιλος που στα σοβαρά θα μπορούσε να συζητήσει την απόκτηση του ελέγχου της ΕΑΒ. Τώρα υπάρχει και καλύπτει όλα τα επίπεδα. Οικονομικό. Είναι ο μοναδικός όμιλος στο χώρο των εταιριών άμυνας που λόγω των τζίρων και τις κερδοφορίες που επιτυγχάνει ανέτος, όχι μόνο μπορεί να υποστηρίξει με ίδια κεφάλαια μια τέτοια κίνηση, αλλά έχει και ανεξάντλητη χρηματοδότηση από ξένους τραπεζικούς ομίλους. Επιχειρηματικό. Το EFA Group απλώνεται σε όλο τον πλανήτη. Από την Ιαπωνία μέχρι την Αυστραλία, από τη Χιλή μέχρι τη Σουηδία, από την Ινδία μέχρι την Αίγυπτο. Ο όμιλος βασικά μέσω της Theon Sensors είναι εγκατεστημένος και πουλά συνέχεια. Δηλαδή έχει ένα τεράστιο παγκόσμιο ενεργό δίκτυο πώλησης αμυντικού υλικού.